Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, Razor Jack εδώ και αυτή τη φορά ασχολούμαστε με μια καινούρια κινηματογραφική λίστα και πιο συγκεκριμένα με 15 εκπληκτικές ταινίες σχετικά με ανεκπλήρωτους έρωτες. Ήθελα λόγω των ημερών έτσι ένα λίγο πιο, πώς να το πω, στενάχωρο ζήτημα του κινηματογράφου, δεν ήθελα να το βαρύνω όμως και πάρα πολύ. Οπότε νομίζω ότι είναι μια πολύ καλή επιλογή έτσι για να ασχοληθούμε με ανεκπλήρωτους έρωτες, έρωτες που δεν ολοκληρώθηκαν ποτέ, που δεν είχαν ευχάριστη κατάληξη κτλ. Νομίζω ότι η συγκεκριμένη λίστα είναι τελείως ξεκάθαρη, οπότε μπορούμε να πάμε να ξεκινήσουμε κατευθείαν και 15 επιλογές με την 15η θέση να έχουμε το Ghost του 1990. Όχι τελείως ανεκπλήρωτος έρωτας, γι' αυτό πάει και τόσο χαμηλά στη λίστα μας. Εκπληκτική ταινία παρόλα αυτά. Με τον Patrick Swayze και την Demi Moore. Ένα πολύ ωραίο δίδυμο. Έχουμε να κάνουμε με έναν ανεκπλήρωτο έρωτα, γιατί διακόπηκε πολύ βάναυσα και δεν πρόλαβε να ολοκληρωθεί. Δηλαδή να ζήσουν και να γεράσουν και να πεθάνουν οι δυο τους φυσικά. Δυστυχώς γίνεται ένα σκηνικό τέλος πάντων και ο Patrick Swayze περνάει στην άλλη πλευρά. Έχει αφήσει όμως κάποιες εκκρεμότητες σε αυτή τη ζωή του μαζί με την γυναίκα του και προσπαθεί να την βοηθήσει με το πνεύμα του, το οποίο βρίσκεται σε μια φάση μετάβασης, ώστε να τελειώσουν κάποια υπόθεση. Δεν θέλω να σας το χαλάσω πάρα πολύ. Εννοείται ότι θα έχουμε κάποια spoilers στη συγκεκριμένη λίστα. Νομίζω ότι δεν θέλω να πω άλλα. Εκπληκτική ταινία, πάρα πολύ καλή. Δυστυχώς ο έρωτας μεταξύ Patrick Swayze και Demi Moore μένει στην μέση. Πάμε στην 14η θέση, όπου θα βρούμε το Saturday Night Fever του 1977 με πρωταγωνιστή το John Travolta. Η ταινία, εντάξει, δεν παίρνει και δάφνες ποιότητας. Είναι μια πιο μέτρια ταινία και δεν γερνάει πολύ ωραία, θα έλεγα. Δηλαδή όσο περνάνε τα χρόνια δείχνει όλο και περισσότερο την ηλικία της. Σκηνοθετικά δεν έχει να προσφέρει και πάρα πολλά πράγματα. Σεναριακά έχει να προσφέρει ακόμη λιγότερα. Παρ' όλα αυτά σε όλους έχει μείνει, όσους την έχουν δει φυσικά. Οι χορευτικές κινήσεις του John Travolta πάνω στην disco και ο ανεκπλήρωτος έρωτας με την υπέροχη παρτενέρ του. Δεν είναι αυτή που είναι στην εικόνα, ήταν αυτή που ήταν στην πρώτη φωτογραφία. Για να μην σας το χαλάσω, εννοείται, ως ιστορία, ο John Travolta θέλει να κάνει κάτι καλύτερο στη ζωή του, τέλος πάντων. Θέλει να ξεφύγει, θέλει να κερδίζει βραβεία, θέλει να αποδειχτεί ως ένας έτσι πολύ καλός χορευτής. Θέλει να ξεχωρίζει από το πλήθος και έχει βρει μια εξαιρετική partner για να κερδίσει σε έναν διαγωνισμό χορού. Το θέμα είναι ότι αυτή την partner αρχίζει να την ερωτεύεται, από τη μεριά της δεν υπάρχει ανταπόκριση, θα έλεγα, και τελικά καταλήγουμε στο να μείνουν δύο πολύ καλοί φίλοι. Δυστυχώς ανεκπλήρωτος ο έρωτας για τον αγαπημένο John Travolta. Πάμε λίγο πιο ψηλά, πάμε στη θέση νούμερο 13, όπου θα βρούμε το Brokeback Mountain του 2005. Προφανώς έχουμε να κάνουμε με κάποιο άλλο είδος αγάπης και ανεκπλήρωτου έρωτα. Έχουμε να κάνουμε με ένα ζευγάρι αντρών, οι οποίοι και λόγω της κοινωνίας δεν μπορούν να είναι μαζί. Ο ένας από τους δύο είναι παντρεμένος κανονικά με τη γυναίκα του και τα παιδιά του. Ο άλλος έχει μια πιο ελεύθερη ζωή μέχρι ένα σημείο, μετά παντρεύεται φυσικά και εκείνος. Αλλά οι δυο τους έχουν έτσι κάποιες πολύ δυνατές στιγμές, αλλά ο έρωτάς τους, να το πω φυσικά, για έρωτα μιλάμε, μεταξύ δύο ατόμων του ίδιου φύλου, μένει ανεκπλήρωτος και κόβεται βάναυσα, θα έλεγα, πολύ άσχημα, με πολύ άσχημο τρόπο, λόγω της παρεμβατικότητας και του ρατσισμού της κοινωνίας γύρω τους. Ας ανέβουμε λίγο πιο ψηλά και ας πάμε στην 12η θέση, Gone with the Wind του 1939. Όσα παίρνει ο άνεμος, ανεκπλήρωτος ο έρωτας της Scarlett O'Hara. Τι να κάνουμε, δεν ξέρει ποιον θέλει. Δεν ξέρει ποιον θέλει και τι θέλει. Ενώ στην αρχή λοιπόν ήταν με έναν άνθρωπο που από ό,τι φαίνεται δεν τη στέριαξε απόλυτα με την προσωπικότητά της,
Εν τούτης βρίσκει έναν άνθρωπο που μπορεί να περάσει μαζί του τη ζωή της και όμως και αυτουνού του κάνει τα χίλια μύρια. Δηλαδή ο άνθρωπος έχει απειβδίσει με τη συγκεκριμένη τύπισσα, για να το πω απλά. Μιλάμε για μια τεράστια ταινία, όπως το λέω εγώ είναι πολύ ρηχό όπως σας το μεταφέρω. Μιλάμε για μια ταινία πιο κλασική πεθαίνεις, έχει πρωταγωνιστήσει σε πάρα πολλές λίστες μας. Όσοι δεν το έχετε δει, δείτε το. Μιλάμε για ένα από τα καλύτερα κοινωνικά δραματικά όλων των εποχών, πολύ μεγάλο σε διάρκεια, πλησιάζει τις 3,5 ώρες, κάπου εκεί γύρω είναι. Δείτε το, φοβερές ερμηνείες, απίστευτη σκηνοθεσία, μια ιστορικότητα των γεγονότων που διαδραματίζονται σε αυτήν την περίοδο. Μιλάμε φυσικά και για την προσπάθεια του να μην υπάρχουν πλέον σκλάβοι. Οπότε καταλαβαίνετε ότι η ταινία θα ασχοληθεί με πάρα πολλά πράγματα και φυσικά όλη η ταινία γυρίζει και γύρω από τον ανεκπλήρωτο έρωτα της πρωταγωνίστριάς μας, της Scarlett O'Hara. Πάμε λίγο πιο ψηλά. Πάμε στην θέση νούμερο 11, Chasing Amy του 1997, με πρωταγωνιστή τον Ben Affleck. Ναι, ναι, είναι ο Ben Affleck. Και η ταινία, ρε παιδί μου αυτή, το έχω ξαναπεί παλιότερα, είναι βγαλμένη μέσα από τη ζωή. Δηλαδή, ενώ αυτά που βλέπεις σου φαίνονται λίγο υπερβολικά, παρόλα αυτά θα μπορούσαν να είναι μέσα από τη ζωή. Ξεκάθαρα. Η συγκεκριμένη ταινία μάλιστα είναι από τις πολύ γλυκές που σου αφήνουν έτσι μια πίκρα στο τέλος, θα έλεγα, και που πραγματικά λες ότι ναι ρε φίλε, παρόλο που είναι τραβηγμένο, ναι θα μπορούσε να έχει γίνει. Δηλαδή φαντάζομαι να έχει γίνει κάπου ένα τέτοιο σκηνικό. Μιλάμε φυσικά για τον Ben Affleck, ο οποίος ερωτεύεται μία κοπέλα η οποία από ό,τι φαίνεται είναι λάθος επιλογή εκείνη τη χρονική περίοδο που εκείνος ψάχνεται. Με χάσατε. Ο Ben Affleck ερωτεύεται μία κοπέλα η οποία θα μπορούσε να είναι απίστευτη για τον ίδιο. Εντάξει, okay, μέχρι εδώ. Το θέμα είναι ότι την ερωτεύεται σε μία τελείως λάθος περίοδο που ακόμα δεν έχει οριμάσει το μυαλό του. Οπότε έχει μείνει σε κάποιες άλλες ιδέες, του φαίνονται κάποια πράγματα πολύ περίεργα και η αλήθεια είναι ότι κάθεται και απασχολεί το μυαλό του με λεπτομέρειες που στον έρωτα δεν πρέπει να υπάρχουν. Κάποιος μπορεί να έχει ένα παρελθόν, ok, εφόσον αποφασίζεις να είσαι με αυτόν τον άνθρωπο και να αφήσεις στην άκρη το παρελθόν του, δεν χρειάζεται συνέχεια να το αναμασάς. Αυτό μας λέει η ταινία και στο τέλος φυσικά το ζευγάρι χωρίζει, δεν είναι πλέον μαζί. Υπάρχει έτσι μια γλυκόπικρη γεύση στο τέλος της ταινίας, αλλά παρόλα αυτά νομίζω ότι είναι το φινάλε που της ταιριάζει. Πολύ καλή ταινία, το Chasing Amy. Πάμε στην 10η θέση όπου έχουμε το Hair του 2013 με τον Joaquin Phoenix ή Joaquin Phoenix όπως τον λένε. Joaquin Phoenix είναι κανονικά ο άνθρωπος. Μιλάμε για έναν άνθρωπο ο οποίος ερωτεύεται ένα πρόγραμμα συντροφιάς υπολογιστή. Μία φωνή δηλαδή, artificial intelligence, okay. Μια τεχνητή νοημοσύνη λοιπόν ερωτεύεται ο κύριος και φυσικά ο ερωτάς του μένει ανεκπλήρωτος, γιατί η τεχνητή νοημοσύνη δεν μπορείς να βασιστείς πάνω της. Δεν είναι άνθρωπος, δεν έχει υπόσταση. Μαθαίνει, εξελίσσεται και πάει παρακάτω. Ή σβήνει ή τελειώνει το subscription, οπότε μένεις στον αέρα με τα αισθήματά σου. Να αγαπάς κάτι που δεν υπήρξε ποτέ. Πώς τα λέω σήμερα σε αυτή τη λίστα, τα λέω τελείως ποιητικά. Έτσι είναι με αυτή την ταινία. Έχουμε αλληγορίες, έχουμε έτσι λίγο, πώς να το πω, μία άποψη του σκηνοθέτη σχετικά με την τεχνολογία και την παρεμβατικότητα της τεχνολογίας στις διαπροσωπικές σχέσεις και φυσικά το μπέρδεμα του ανθρώπινου μυαλού που αν του δώσεις καλοσύνη θα μπερδευτεί και θα ασχοληθεί με τελείως λάθος πράγματα την ώρα που θα έπρεπε να είναι έξω στη ζωή και να την απολαμβάνει, να τη ρουφάει με το κουτάλι. Δηλαδή η ζωντανή, η αληθινή ζωή που είναι εκεί έξω είναι καλύτερη από τη ζωή που είναι μέσα στην τεχνολογία και τους υπολογιστές. Πολύ βαρύ θέμα. Γι' αυτό πάμε παρακάτω, να μην το βαρύνουμε περισσότερο. Ένατη θέση, Τιτανικός του 1977. 1997, συγγνώμη. Kate Winslet, Leonardo DiCaprio.
πόσο ανεκπλήρωτος έρωτας. Δηλαδή ήταν πάνω στο ναυάγιο του Τιτανικού το ζεύγος, η κοπέλα ήταν λογοδοσμένη με άλλον, ο τυπάς ήθελε απλά να πάει στο, στο Αμέρικα και πρόβλημα, μεγάλο πρόβλημα στην όλη φάση. Πολύ μεγάλο πρόβλημα, γιατί... Ναι, έγινε το ναυάγιο του Τιτανικού, για να το πω έτσι, και... και ο έρωτας έμεινε ανεκπλήρωτος, δυστυχώς, τι να πω, κρίμα. Δηλαδή, να αγαπάς κάποιον, να τον γνωρίζεις, να τον ερωτεύεσαι, να παρατάει τον άνθρωπο που θα είναι, υποτίθεται μαζί, που έχουν δώσει λόγο για γάμο, να την παίρνεις ρε παιδί μου, να την κερδίζεις την κοπέλα, να την έχεις με το μέρος σου, να ολοκληρώνετε τη σχέση σας πάνω στο πλοίο όλα αυτά, και ξαφνικά να γίνεται το ναυάγιο και ο ένας από τους δύο να χάνεται. Να, ανεκπλήρωτοι έρωτες. Να, αυτά είναι. Μέχρι και ο θάνατος μπαίνει στη μέση για να σταματήσει έναν μεγάλο έρωτα. Πάμε λίγο πιο ψηλά. Πάμε στη θέση νούμερο 8, όπου θα βρούμε το The Family Man του 2000, μία από τις πολύ αγαπημένες μου ταινίες του Nicolas Cage. Είναι εκπληκτικός ο Nicolas Cage σε αυτή την ταινία. Φανταστικός, θα έλεγα. Από τις πολύ σπάνιες ταινίες, δεν παίζει συχνά στην τηλεόραση. Και θέλει λίγο ψάξιμο για να το βρείτε. Θέλει αρκετό ψάξιμο για να το εντοπίσετε. Ο Nicolas Cage λοιπόν είναι ένας πολύ επιτυχημένος άνδρας, ο οποίος είναι μόνος του, ρε παιδί μου, δεν έχει οικογένεια, αλλά παίρνει έτσι μία ματιά για το πώς θα ήταν να ήταν με οικογένεια. Παίρνει μία ματιά. Η ζωή του έρχεται πάνω κάτω όταν ξαφνικά βρίσκεται μέσα σε μία οικογένεια με μία γυναίκα και δύο παιδιά. Ξαφνικά, θα πω ως ένα θαύμα, ως μία μαγεία. Παρατάει πλέον την ζωή του ως μόνος του, πρέπει να μάθει να λειτουργεί μέσα σε μία οικογένεια, και όμως τα θαύματα κάποια στιγμή τελειώνουν, η μαγεία χάνεται και αυτός επιστρέφει ξανά στο να είναι μόνος του. Και ενώ δεν πέρναγε και τόσο καλά, δεν είχε την ησυχία του, είχε τις απαιτήσεις των παιδιών του, τις απαιτήσεις της σύζυγου του και ο ίδιος ήταν λίγο μπερδεμένος με την τωρινή του ζωή, ξαφνικά επιστρέφει στην παλιά του ζωή και δεν του αρέσει καθόλου. Βλέπει ότι τίποτα από όλα αυτά δεν συνέβη ποτέ και κάνει ό,τι μπορεί για να τα κερδίσει πίσω. Πόσο πιο ανεκπλήρωτος έρωτας, που βασίστηκε σε μία μαγεία, δεν ολοκληρώθηκε στην πραγματικότητα, ολοκληρώθηκε μόνο στο μυαλό του Nicolas Cage, και τελικά ο ίδιος κάνει προσπάθειες ώστε να κερδίσει πίσω αυτόν τον ανεκπλήρωτο έρωτα και την ανεκπλήρωτη ζωή. Πω, πού σας έχω πάει, σας έχω κάψει σήμερα. Πάμε στην επόμενη θέση, νούμερο 7. My Best Friend's Wedding, 1997, Julia Roberts. Πάρα πολύ ωραία κομεντή. Πολύ ωραία κομεντή. Έχουν δώσει έναν όρκο οι δύο καλοί φίλοι αυτοί, οι δύο που βλέπετε εδώ, η Julia Roberts και ο φίλος της, ώστε να μην ξεπεράσουν ένα όριο ηλικίας. Τώρα δεν θυμάμαι πόσο είναι αυτό το όριο ηλικίας. Και αν δεν έχουν βρει μέχρι τότε τους... τον άντρα της αυτή και τη γυναίκα του αυτός, τότε να παντρευτούν μεταξύ τους. Φοβερός όρκος, ό,τι να είναι. Το θέμα είναι ότι αυτό όλο και γυρνάει στο μυαλό της Julia Roberts, και όταν τον βλέπει μπροστά της ξανά, όλο αυτό ξαναφουντώνει, ρε παιδί μου. Το θέμα είναι ότι τον αγαπάει πραγματικά ή ήταν ένα καπρίτσιο και καλά ότι είχαμε αυτή την υπόσχεση, ας το κάνουμε. Το θέμα είναι ότι αυτός όμως τώρα ετοιμάζεται να παντρευτεί. Και η Julia Roberts κάνει ό,τι μπορεί για να τους χαλάσει τον γάμο. Πολύ φάουλη όλη φάση, πολύ ωραία ταινία με τραγούδι, ευχάριστη, κομεντή. Πάει λίγο να σε στεναχωρήσει στο τέλος, αλλά τα σώζει και περνάς πάρα πολύ καλά με αυτή την υπέροχη ταινία. Έκτη θέση, Edward Scissorhands. Εντάξει, Johnny Depp. Σε μία από τις πολύ καλές του ερμηνείες, εξαιρετική ταινία, Winona Ryder φυσικά μαζί του, στην συγκεκριμένη ταινία, όταν μιλάμε για ανεκπλήρωτους έρωτες, δηλαδή παίζει ο ψαλιδοχέρης πάντα. Γιατί έχουμε να κάνουμε με έναν Johnny Depp, ο οποίος αγαπάει τη λάθος κοπέλα, έρχεται σε έναν κόσμο όπου δεν ανήκει, γιατί ο ίδιος είναι απλά ένα μισοτελειωμένο δημιούργημα.
μισοτελειωμένο, γιατί ούτε καν τα χέρια του δεν έχουν ολοκληρωθεί, αφού αντί για χέρια έχει ψαλίδια. Δεν θα μπορέσει ποτέ να είναι ένας ολοκληρωμένος άνθρωπος. Και όμως ερωτεύεται τη λάθος κοπέλα και προσπαθεί να περάσει ένα ειδύλιο μαζί της πριν κοπεί πολύ πολύ απότομα από το boyfriend της κοπέλας. Ναι, έχουμε και από αυτό. Κυνηγητά ένα φοβερό, έτσι, πώς θα το πω, τοπίο, δηλαδή ένα τοπίο φαντασίας, ειδικά στις φάσεις με το χιόνι, όταν μπαίνει και η μουσική, ξέρετε, του Tim Burton και τα κλασικά αυτά. Η ταινία είναι μαγική. Είναι μέσα στη χριστουγεννιάτικη διάθεση, είναι στενάχωρη, προφανώς, έχει να κάνει με έναν εκπλήρωτο έρωτα, οπότε τι άλλο να πω για αυτή την εκπληκτική ταινία. Πάμε λίγο πιο ψηλά, πάμε στο νούμερο 5, όπου θα βρούμε το City of Angels 1998. Πάλι Nicolas Cage, αλλά αυτή τη φορά ο Nicolas Cage είναι άγγελος και ερωτεύεται μία εξαιρετική γιατρό που προσπαθεί να σώσει όσο περισσότερους ανθρώπους μπορεί. Σαν άγγελος λοιπόν δεν είναι ορατός από τον υπόλοιπο κόσμο, μόνο λίγοι μπορούν να καταλάβουν ότι βρίσκεται εκεί και αποφασίζει να γίνει ορατός σε αυτήν την γιατρό, την Meg Ryan. Λοιπόν, το θέμα είναι ότι για να μπορέσουν να είναι μαζί, ο Nicolas Cage πρέπει να κάνει τη μεγαλύτερη θυσία, να παρατήσει την θεϊκότητά του ουσιαστικά, δηλαδή να αφήσει το στάτους του αγγέλου και να πέσει στην ανθρώπινη διάσταση. Άμα το κάνει αυτό, δεν μπορεί να επιστρέψει ποτέ εκεί που ήταν. Σωστά. Το θέμα είναι ότι ο έρωτάς τους μένει ανεκπλήρωτος, γιατί ενώ όλα πάνε καλά, στο τέλος όλα κόβονται άσχημα. Δεν θα το χαλάσω σε όσους δεν το έχετε δει, δείτε το. Είναι μια τρομερά καλή ταινία. Νούμερο 4, The Great Gatsby του 2013. Βάζω την ταινία του 2013 με τον Leonardo DiCaprio, γιατί νομίζω ότι ήταν μια πολύ μεγάλη αναβάθμιση συγκριτικά με το παλιό. Μου άρεσε η μουσική επένδυση, μου άρεσαν καλύτερα οι ηθοποιοί, το σενάριο ήταν πολύ κοντά στο βιβλίο, θα έλεγα. Καλά, και οι δύο ταινίες είναι πάρα πολύ κοντά στο βιβλίο, αλλά νομίζω ότι η καινούργια ταινία, δεν ξέρω, μου άρεσε παραπάνω συγκριτικά με την παλιά. Ανεκπλήρωτος έρωτας, φυσικά. Όλα γίνονται, ό,τι βλέπουμε σε αυτή την ταινία, το καταλαβαίνουμε λίγο πριν το φινάλε, μισή ωρίτσα πριν το φινάλε, ότι όλα σε αυτή την ταινία γίνονται για μία γυναίκα. Μία γυναίκα που ανήκει σε άλλον άντρα και ο μεγάλος Gatsby δεν μπορεί να την έχει ποτέ. Και δεν θα την έχει ποτέ, γιατί για διάφορους λόγους που δεν κάνει να σας τους πω, γιατί θα σας χαλάσω μια φοβερή ταινία. Ανεκπλήρωτος πάντως ο έρωτας του Λεωνάρντο Ντικάπριο. Οπότε πάμε λίγο πιο ψηλά. Πάμε στην επόμενη θέση της λίστας μας. Πάμε στην τρίτη θέση, West Side Story του 21 και του 61. Μου άρεσε πάρα πολύ και η καινούργια. Δηλαδή μου άρεσε μεν η παλιά, αλλά η καινούργια με τράβηξε πάρα πολύ. Ωραίο musical και τα δύο έχουν παρόμοια κατάληξη, όχι παρόμοια κατάληξη, ίδια κατάληξη έχουν. Ο έρωτας μένει ανεκπλήρωτος των παιδιών, δεν θα καταφέρουν ποτέ να είναι μαζί. Ο ρατσισμός και οι κοινωνικές ανισότητες μπαίνουν στη μέση. Οι συμμορίες που θέλει μία να εξοντώσει την άλλη μπαίνουν στο δρόμο των συναισθημάτων. Και έτσι τα δύο ζευγάρια στις δύο ταινίες δεν καταφέρνουν να βρουν την κάθαρση που θα ήθελαν. Οπότε, άλλος ένας ανεκπλήρωτος έρωτας. Πάμε λίγο πιο ψηλά στη δεύτερη θέση, όπου θα βρούμε το Atonement του 2007, την Εξιλέωση. Πόσο πιο κλασική ταινία όσον αφορά τους ανεκπλήρωτους έρωτας. Δηλαδή, που όλα νομίζεις από ένα σημείο και μετά ότι πάνε καλά, αλλά που πραγματικά τίποτα δεν γίνεται στην πραγματικότητα. Θα να δώσω όσο το δυνατόν πιο λίγες πληροφορίες γίνεται. Αλλά, εντάξει, πρέπει να πω και λίγα πράγματα για την πλοκή. Και έχουμε να κάνουμε με ένα ζευγάρι που την ώρα που πάει να γίνει κάτι μεταξύ τους, η μικρή ζηλιάρα αδερφή της Κίρα Νάιτλι
της δημιουργεί πρόβλημα και κάνει μία χυδαία κατηγορία, μία λανθασμένη κατηγορία, μία αρνητική, μία απέσια κατηγορία για τον άντρα που επιθυμεί και θέλει να περάσει τα υπόλοιπα χρόνια της ζωής της μαζί του, η Κιρ Νάιτλι. Από ό,τι φαίνεται η μικρή, κάπως έχει ερωτευτεί και εκείνη τον μεγαλύτερο άντρα, κάπως ζηλεύει την αδερφή της, μη σας πω πολλά, πετάει μία κατηγορία και ο έρωτας των δύο πάει περίπατο. Στην κορυφή όμως, ένας είναι ο ανεκπλήρωτος έρωτας, αυτός που είδαμε στο La La Land του 2016, είναι μία ταινία που... την έχω δει μόνο μία φορά. Θα το πω. Την έχω δει μόνο μία φορά γιατί με στεναχωρεί πάρα πολύ να την ξαναδώ. Δηλαδή πραγματικά είχα στεναχωρεθεί πάρα πολύ. Η ταινία σε πάει τόσο όμορφα και ωραία μέχρι ένα σημείο που λες ότι ναι, όλα θα πάνε καλά. Από ένα σημείο και μετά όμως που αρχίζεις και καταλαβαίνεις ότι τίποτα δεν πάει καλά και ότι οι δυο τους που ήταν τόσο ευτυχισμένοι μαζί και τόσο δυνατοί σαν ζευγάρι δεν είναι πλέον μαζί και έχουν χωριστούς δρόμους, τότε ρε παιδί μου σε χτυπάει μια γροθιά στο στομάχι με τη συγκεκριμένη ταινία. Είναι μια ταινία που θα δυσκολευτώ πάρα πολύ να ξαναδώ, θέλω πολύ να τη δω, είναι μια από τις πολύ αγαπημένες μου, ένα φοβερό musical, αλλά που ναι, δεν ξέρω. Πάντα μου αφήνει μια πολύ μεγάλη πίκρα στο τέλος και που με βαρύνει τόσο ώστε να με κάνει να μην θέλω να την ξαναδώ ποτέ. Δεν ξέρω αν με καταλαβαίνετε και αν το έχετε νιώσει με άλλες ταινίες εσείς. Αυτή η συγκεκριμένη είναι μία από αυτές. Στείλτε μου τα σχόλιά σας εννοείται για να κάνουμε πάλι μία πολύ όμορφη κουβέντα στα σχόλια. Μην ξεχνάτε, subscribe, like, share και μέχρι την επόμενη φορά. Γεια σας!